Οφείλουμε λοιπόν όχι να αντικαταστήσουμε το παλιό και το σάπιο, να δημιουργήσουμε το καινούριο. Και το καινούριο δεν μπορεί παρά να είναι ριζοσπαστικό, αποφασισμένο και αταλάντευτο στις βασικές αξίες υπεράσπισης ταξικών συμφερόντων, των συμφερόντων των δυνάμεων της εργασίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα χρόνο πριν και κάτι μέρες, το βράδυ της 6ης Μαΐου του 2012, δώσαμε μία υπόσχεση στον κόσμο της αριστεράς. Όχι μόνο στον κόσμο της αριστεράς, αλλά και σε όλους όσους και όσες μας ψήφισαν, γνωρίζοντας καλά ότι δεν είναι μόνο αριστεροί και αριστερές, και μας ανέδειξαν ως δύναμη ελπίδας, δώσαμε όμως και μια υπόσχεση εν γέννη στον ελληνικό λαό, ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα, να ανατρέψουμε το μνημόνιο και την καταστροφή που επιφέρει, δίνοντας προοπτική ελπίδας. Δεσμευτήκαμε και υποσχεθήκαμε να προχωρήσουμε στη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ από συμπαράταξη διαφορετικών συνιστοσών κομμάτων και οργανώσεων στη νέα, μεγάλη, ενιαία και ελπιδοφόρα παράταξη της αριστεράς. Το άνοιγμα αυτό βρήκε ευρεία ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία. Στις 17 του Ιούνιου ο ΣΥΡΙΖΑ έγραψε ιστορία, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους εμάς να ζήσουμε ιστορικές στιγμές, δίνοντας την ευκαιρία στην αριστερά να πλησιάσει για πρώτη φορά τόσο κοντά στην κυβέρνηση. Έκτοτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατοχυρωθεί στη συνείδηση του λαού μας ως η ελπίδα και την ανατροπή του μνημονίου και την κοινωνική αλλαγή, γεγονός που καταγράφεται αδιαλείπτως επί ένα και πλέον χρόνο σε όλες τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες, παρά το εξαιρετικά αρνητικό επικοινωνιακό και μηντιακό περιβάλλον. Μονάχα να αποδείξουμε ότι προκειμένου να αναλάβουμε τη μεγάλη ευθύνη της ανατροπής και της ανοικοδόμησης στην πατρίδα μας, είμαστε έτοιμοι όλοι μας να θέσουμε σε αμφισβήτηση τις όποιες σιγουριές και τις όποιες εξασφαλίσεις μας. Να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε πρώτα εμείς, για να πείσουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία και τη χώρα. Στην εισαγωγική μου ομιλία στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη το Νοέμβρη, αυτό το μεγάλο βήμα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ, της εμβάθυνσης του ΣΥΡΙΖΑ σε μια ενιαία παράταξη των μελών της, αναφέρθηκα στις συλλογικές μας επεξεργασίες και αποφάσεις, μιλώντας για το στόχο να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό οργανισμό, ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Όχι εμείς, τα στελέχη και οι βουλευτές, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μονάχα ο κόσμος που έχει κάνει το αποφασιστικό βήμα να συμμετέχει στις οργανωτικές δομές, αλλά και αυτός ο κόσμος που είναι με το ένα βήμα μέσα και με το ένα βήμα έξω από τις οργανώσεις, και στον οποίο όχι μόνο δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη, αλλά πρέπει να του δώσουμε το χέρι, να πορευτούμε μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε στις 17 του Ιούνιου ένα ποσοστό συντριπτικό στις λαϊκές γειτονιές. Εκλογικά διχάστηκε η χώρα. Διχάστηκε ταξικά και ηλικιακά. Απέναντι στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στις λαϊκές γειτονιές της ανεργίας και της ανέχειας, που δεν έχουμε οργανώσεις, που ο κόσμος μας παρακολουθεί, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να τον εντάξουμε στις διαδικασίες μας, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη, όπως και απέναντι στις νέους ανθρώπους, που δίνουν εκπληκτικά ποσοστά και ελπίδα, που δεν αντικατοπτρίζονται όμως σε οργανωτική συγκρότηση, στις οργανώσεις της νεολαίας μας,
ή στα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Ο λαϊκός κόσμος, λοιπόν, ο κόσμος της εργασίας, τα μέλη και οι φίλοι μας, είναι αυτοί που πρέπει να οικοδομήσουν το νέο πολιτικό υποκείμενο. Εμείς, ως έχοντες την ευθύνη να εκφράζουμε τη φωνή των μελών, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κάνουμε βήμα πίσω από αυτήν την υπόσχεση που δώσαμε ένα χρόνο πριν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε και να φανούμε κατώτεροι των περιστάσεων. Πρέπει να ολοκληρώσουμε μία πορεία ιστορικής δικαίωσης. Δικαίωσης της επιλογής συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, που κάναμε σχεδόν πριν από 10 χρόνια σε αντίξωες συνθήκες, τότε που οι αργυρώνοι της διαπλοκής μας ηρωνεύονταν, λέγοντας πως έχουν τελειώσει οι ιδεολογίες, πως η αριστερά δεν έχει λόγο ύπαρξης. 10 χρόνια τώρα μάθαμε να ακούμε, μάθαμε να ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα, μάθαμε κυρίως να συνθέτουμε. Η κοινωνία μας εμπιστεύτηκε, έχουμε υποχρέωση να μην προδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Να μην κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω από την εντολή δεκάδων χιλιάδων μελών μας και 1.600.000 ψηφοφόρων μας να προχωρήσουμε μπροστά. Να προχωρήσουμε με τόλμη για την κοινωνική αλλαγή, αλλά και για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ που θα σηκώσει το βάρος της πολιτικής ευθύνης αυτής της προσπάθειας. Να προχωρήσουμε στον ενιαίο και δημοκρατικό φορέα. Έναν οργανισμό που θα είναι κόμμα των μελών και όχι των στελεχών. Κόμμα των εργαζομένων και των δημιουργών, όχι κόμμα των ειδικών. Κόμμα που θα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές διεργασίες και στα κοινωνικά κινήματα και όχι κόμμα κράτος και μηχανισμών του κράτους. Τελευταία εβδομάδα σήκωσε μεγάλη συζήτηση η αναφορά μου στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο σχετικά με την πορεία προς το συνέδριό μας, ορισμένες σκέψεις και προτάσεις που διατύπωσα. Ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί. Είπα τα αυτονόητα. Κάποιοι έγραψαν ότι επιτέθηκα δήθεν στις συνιστώσεις. Λάθος. Αν έκανα επίθεση, ήταν επίθεση φιλίας προς τα μέλη και τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι επίθεση στις συνιστώσεις. Άλλωστε για μας, πρόβλημα δεν είναι η διαφορετικότητα. Το πρόβλημά μας είναι να βρούμε το πλαίσιο της συνεννόησης μέσα από το οποίο θα μετεξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας τη διαφορετικότητα σε ενιαίο φορέα των μελών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ήταν ένα πετυχημένο ιστορικό πείραμα για την ανασυγκρότηση της αριστεράς και την ιδεολογική και προγραμματική της επαναθεμελίωση. Ανταποκρίθηκε στο αίτημα για την ευρύτερη δυνατή ενότητα των αριστερών ριζοσπαστικών δυνάμεων. Τώρα όμως είναι η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Διότι οι απαιτήσεις τώρα δεν είναι να συνεχίσουμε εκεί που ήμασταν πριν, αλλά να κάνουμε το άλμα προς τα μπρος. Και τώρα είναι η ώρα να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα στην εμβάθυνση και μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών σε ΣΥΡΙΖΑ των μελών, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για συγκρότηση ενός πλειοψηφικού ρεύματος μέσα στην κοινωνία. Ενός ρεύματος με ενιαία, αριστερή και ριζοσπαστική ταυτότητα. Χρειάζεται οργανωτική και πολιτική συνοχή, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη κατοχήρωση των δημοκρατικών λειτουργιών. Χρειάζεται ένας και όχι 13 χώροι υποδοχής μελών και οργανωτικής ένταξης. Χρειάζεται περισσότερη δυνατότητα για σύνθεση απόψεων και όχι για παραταξιακές με τοπικού χαρακτήρα συμφωνίες ή αποκλίσεις στο εσωτερικό μας.
και επιδίωξή μας πρέπει να είναι να βαδίσουμε αυτό το δρόμο όλοι μαζί, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτονόητη υποχρέωση όλοι μας, και κυρίως όσοι ανήκουμε σε συνιστώσεις, να συνεννοηθούμε τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο αυτές θα μετεξελιχθούν από κόμματα που συγκροτούσαν ένα συνασπισμό κομμάτων και οργανώσεων, τον αρχικό ΣΥΡΙΖΑ, σε διακριτά μεν και συγκροτημένα πολιτικά ρεύματα, εντός όμως του νέου πλαισίου του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, όπου η δράση τους δεν μπορεί παρά να ορίζεται και να δεσμεύεται από το κοινό μας καταστατικό. Νομίζω ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κανείς ανάμεσά μας που να πιστεύει ή να πίστεψε ότι η κοινή μας απόφαση για μετεξέλιξη από το ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών στο ΣΥΡΙΖΑ των μελών θα σήμαινε ότι συνεχίζουμε όπως πριν με άλλο όνομα. Όπως πριν συνεχίζουμε δηλαδή τη διακριτή δραστηριότητα των συνιστωσών στο δημόσιο χώρο, πέρα και έξω από τις δεσμεύσεις του ενίου φορέα. Και πολλές φορές μάλιστα ως διαφορετικών κομμάτων μέσα στον ενίο φορέα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν αδιανόητο και θα σήμαινε ότι υποτιμούμε όχι μόνο την νοημοσύνη του κόσμου στον οποίο απευθυνόμαστε και θέλουμε μάλιστα να μας δώσει και την εντολή να αλλάξουμε την κοινωνία, αλλά και στον ίδιο τον κόσμο μας. Από την άλλη όμως, αυτή η αναγκαία συνεννόηση που επικαλέστηκα πριν είναι προφανές πως δεν μπορεί να μας συμπεριλάβει όλους με την ίδια ταχύτητα. Γι' αυτό και πρέπει να δείξουμε κατανόηση στις διαφορετικές ορειμάνσεις. Άλλες συνιστώσεις είναι όριμες ακόμα και σήμερα να αυτοδιαλυθούν. Ο συνασπισμός έχει διακηρύξει πολλές φορές ότι έχει κλείσει έναν σημαντικό ιστορικό κύκλο από το βράδυ της 6ης Μαΐου και μετά. Υπάρχουν λοιπόν συνιστώσεις όριμες να αυτοδιαλυθούν ως τέτοιες και τα μέλη τους να περάσουν ως φυσικά πρόσωπα στον ενιαίο φορέα. Υπάρχουν όμως και άλλες που χρειάζονται τη δυνατότητα μετασχηματισμού από συνιστώσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που ήταν συνασπισμός κομμάτων σε διακριτά πολιτικά μορφώματα εντός του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, που ούτως ή άλλως δεν μπορεί και δεν θα θέλαμε να μην είναι πλουραλιστικός, πολυσυλλεκτικός και πολυτασικός. Αλλά το κρίσιμο είναι να συζητήσουμε περισσότερο για τις οργανώσεις και για τα μέλη και τα δικαιώματά τους και λιγότερο για τα δικαιώματα των συνιστωσών, που όλοι μαζί είπαμε ότι πρέπει να μετεξελιχθούν. Οι οργανώσεις μας πρέπει να ανοίξουν στον κόσμο. Στον κόσμο που θέλει να μας πλησιάσει και να ενταχθεί. Να γίνουν τα κύτταρα οργάνωσης του προοδευτικού κόσμου της χώρας που θα αγωνιστούν, θα συστρατευθούν για τη μεγάλη ανατροπή. Και νομίζω ότι είναι χρέος μας να συνεχίσουμε τη διεύρυνση, την οργανωτική διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει στην πορεία προς το συνέδριο να ξεκινήσει άμεσα μια μεγάλη καμπάνια για εγγραφή μελών. Ταυτόχρονα με τη μεγάλη πολιτική καμπάνια και εξόρμηση που θα κάνουμε για το συνέδριό μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι διαδικασίες συγκρότησης του ενιαίου φορέα πρέπει να είναι διεργασίες που θα προτάσουν την αυτοοργάνωση και τη δημοκρατία και κυρίως πρέπει να είναι διεργασίες που δεν θα μας ξεκόψουν από τις απαιτήσεις των κοινωνικών αγώνων. Αντιθέτως, το στίχημα είναι να συνδέσουμε την πορεία προς το συνέδριο με την ενίσχυση των πολιτικών μας δεσμών στην κοινωνία. Διαφωνίες θα υπάρξουν και είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό όταν βαδίζουμε προς ένα απόλυτα ανοιχτό και δημοκρατικό συνέδριο. Όμως υπάρχουν όλες οι δημοκρατικές εγγυήσεις ώστε να λυθούν τα θέματα
είτε στις προσυνεδριακές διαδικασίες, είτε στο ίδιο το συνέδριο. Και επειδή τώρα έχουμε την ευθύνη αλλά και την ευκαιρία να ορίσουμε το πλαίσιο λειτουργίας μας σε στέρεη βάση, είναι τώρα ο χρόνος που οφείλουμε με ειλικρίνεια και χωρίς ταμπού να κουβεντιάσουμε αληχτά όλους τους προβληματισμούς και όλες τις απόψεις. Είναι η στιγμή να δούμε με ωριμότητα και να αντιμετωπίσουμε επιτέλους παθογένειες και στρεβλώσεις που μαζί με τα καλά, τα πολλά καλά, κουβαλάμε μαζί μας μέχρι σήμερα. Και η δική μου η άποψη είναι ότι οι πιο σοβαροί από αυτές τις στρεβλώσεις αφορούν τη διαδικασία ανάδειξης των καθοδηγητικών οργάνων και του στυλαρχικού δυναμικού εν γέννη, όταν αυτή η διαδικασία συγκροτείται αποκλειστικά από ομαδοποιήσεις και όχι από την ελεύθερη δυνατότητα των μελών να επιλέγουν τους πιο άξιους, ανεξάρτητα από το αν σημαντικά σε ορισμένα σημεία μπορεί να διαφωνούν μαζί τους. Στη βάση βέβαια, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτές οι παθογένειες ξεπερνιούνται. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας εκεί παρακολουθούν πολύ σοβαρά τις εσωτερικές συζητήσεις, αλλά δεν αισθάνονται υποχρεωμένοι κατά ανάγκη να δηλώσουν ένταξη και δέσμευση απέναντι στο ένα ή στο άλλο εσωκομματικό πολιτικό ρεύμα. Η πραγματικότητα την οποία καλούμαστε να αλλάξουμε λέει ότι στις σημερινές συνθήκες είναι αδύνατη η ανάδειξη ενός τελέχους, πόσο δε μάλλον νέων στελεχών που έχουμε ανάγκη, πόσο δε μάλλον στελεχών που δεν προέρχονται από τις συνιστώσεις που είχαμε μέχρι χθες, των νέων ανθρώπων, όχι μόνο σε ηλικία νέων συντρόφων και συντροφισσών που έρχονται και προσεγγίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούν λοιπόν να αναδειχθούν αυτά τα στελέχη αν δεν έχουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξη ενός εσωκομματικού μηχανισμού. Και αυτό είναι παράλογο. Θέλουμε πολυτασικό, πλουραλιστικό ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι προφανές, όχι όμως ένα κόμμα που να κυριαρχείται πλήρως από εσωκομματικούς μηχανισμούς. Και για να προσπεραστεί το πρόβλημα αυτό, πρέπει να κάνουμε βήματα. Με θάρρος. Το πιο σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε, κατά την άποψή μου, ότι αφήνουμε πίσω τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια που επιβάλλουν και υποβάλλουν οι εσωκομματικές παρατάξεις στις διαδικασίες εκλογής οργάνων. Παλαιότερα το δικαίωμα ξεχωριστής λίστας είχαν οι μειοψηφίες που υποτίθεται ότι προστάτευαν τον εαυτό τους από τον αποκλεισμό. Ας μην γελιόμαστε. Σήμερα η κάθοδος σε ξεχωριστή λίστα δεν χρησιμεύει ως δικαίωμα στην εκπροσώπηση στα όργανα μειοψηφιών, αλλά ως πολιτική δήλωση διαφοροποίησης από την δημόσια ενιαία εικόνα του κόμματος. Και αυτό δεν βοηθά στο βάθεμα της δημοκρατίας μέσα στο κόμμα, αλλά στο να διαιωνίζεται μια εικόνα εσωτερικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης. Η αντιπαράθεση στο εσωτερικό μας πρέπει να είναι δημιουργική, πολιτική και ιδεολογική, όχι αντιπαράθεση παγιωμένων εσωκομματικών μηχανισμών, αλλά ιδεολογικών ρευμάτων ανοιχτών, που δεν λειτουργούν με δικούς τους κανόνες και εσωτερικές ιεραρχήσεις. Με αίσθηση ευθύνης, λοιπόν, καταθέτω μια πρόταση, διότι πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή να το κουβεντιάσουμε ανοιχτά και να αλλάξουμε αυτό το δεδομένο. Άλλωστε, τι είδους ριζοσπάστες είμαστε αν θεωρούμε ορισμένα πράγματα άθικτα, να μην μπορούν να αλλάξουν με τίποτα, να μην τολμήσει κανένας να θέσει μια πρόταση στο τραπέζι της συζήτησης που μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Πιστεύω όμως ότι έφτασε η στιγμή να το κουβεντιάσουμε και να το αλλάξουμε αυτό, χωρίς όμως να καταργήσουμε το δικαίωμα στις τάσεις και στη διακριτότητα των απόψεων. Η δική μου πρόταση λοιπόν είναι όχι να καταργηθεί δια νόμου και δια ροπάλου η δυνατότητα ξεχωριστής λίστας, αλλά να έχει κάθε φορά το δημοκρατικό δικαίωμα το εκάστοτε σώμα
να αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τη διαδικασία της εκλογής που θα ακολουθηθεί. Να μην επιβάλλεται δηλαδή κάθε φορά στο όνομα δήθεν του δικαιώματος της αναλογικής εκπροσώπησης της μειοψηφίας στην πλειοψηφία των συντρόφων και συντροφισσών ο τρόπος εκλογής στα όργανα. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι διαδικαστικό. Ο τρόπος εκλογής στα όργανα δημιουργεί κουλτούρα, ταυτότητα και οφείλουμε να το συζητάμε και να αποφασίζουμε κάθε φορά δημοκρατικά το τι θα επιλέγουμε και όχι στο όνομα ενός δικαιώματος απαράβατου δήθεν. Και φυσικά την πρόταση αυτή την καταθέτω χωρίς την αυταπάτη ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται με διαδικαστικές και καταστατικές διατάξεις. Έχω πλήρη επίγνωση ότι είναι ζητήματα που για να λυθούν απαιτείται πρωτίστως πολιτική βούληση και συνεννόηση. Αν όμως κάποιες φορές αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο κορυφής, οφείλουμε να τη διεκδικήσουμε στο επίπεδο της βάσης. Υποχρέωσή μας να ορίσουμε τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν πλήρως την εκλογή οργάνων χωρίς αποκλεισμούς. Και βεβαίως τις εγγυήσεις για τη λειτουργία των τάσεων ως ιδεολογικών ρευμάτων και για την ανεμπόδιστη και ελεύθερη έκφραση των διαφορετικών απόψεων εντός του ενιαίου φορέα. Νομίζω ότι, αν όχι όλοι, σίγουρα οι περισσότεροι θα θέλαμε να υπάρξει μια αποφασιστική σύνθεση και συνεννόηση πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν την καταστατικό μας και τη λειτουργία μας. Αν θέλουμε τουλάχιστον να ανταποκριθούμε στοιχειωδώς στις απαιτήσεις κομματικής βάσης. Σε κάθε περίπτωση όμως αρμόδιο να αποφασίσει πρέπει να είναι το σώμα των μελών μας, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι ίσως βρισκόμαστε στην πιο σύνθετη και πιο δύσκολη και πιο περίπλοκη συγκυρία κατά την οποία έχουμε κληθεί να οργανώσουμε την πολιτική μας δράση. Η εμπειρία λέει ότι σε ανάλογες ιστορικές συνθήκες η αριστερά τα κατάφερε. Πότε? Τα κατάφερε όταν τόλμησε. Μόνο όταν έδειξε θάρρος και τόλμη να θυσιάσει ασφάλειες και βεβαιότητες. Μόνο όταν έδειξε θάρρος ακόμα και η ίδια να αυτοθυσιαστεί. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής δρόμος προς την αποτυχία από αυτόν της αδράνειας. Όποιος δεν παίρνει την ευθύνη στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει. Σας καλώ λοιπόν να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να πάρουμε συλλογικά την ευθύνη του μετασχηματισμού και της δημοκρατικής εμβάθυνσης του ΣΥΡΙΖΑ στο επικείμενο πρώτο και ιστορικό συνέδριό του. Αποτελεί μια ιστορική επιλογή σε μια ιστορική συγκυρία. Όχι μόνο για την αριστερά, αλλά και για τον τόπο. Σας ευχαριστώ.